Υποθέτω ότι όλοι έχετε στο σπίτι κάποια παλιά ακτινογραφία, την οποία θα την πετάξετε για την άχρηστη. Θα κάνετε όμως λάθος, γιατί είναι χρησιμότητα του εργαλείου σε πάρα πολλές δουλειές. Για παράδειγμα, θέλετε να βρείτε κάποια βιδάκια που θα τα χρησιμοποιήσετε για μια δουλειά. Αδειάζετε τα βιδάκια κάτω, ψάχνετε, βρίσκετε αυτά που θέλετε και μετά καθόσαστε και μαζεύετε τα βιδάκια ένα-ένα με το χέρι για να τα βάλετε στη θέση τους. Αν έχετε μια ακτινογραφία, τα πράγματα είναι πολύ απλούστερα. Βρίσκετε αυτό που θέλετε και μετά τα υπόλοιπα πολύ εύκολα τα επιστρέφετε στο βάζο τους. Αυτή είναι η μία εργασία που μπορείτε να κάνετε και θα σας διευκολύνει πολύ. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι τα βαψίματα. Υποθέτουμε ότι θέλετε να βάψετε αυτό το ξύλο χωρίς να λερώσετε αυτό το ξύλο. Είτε θα πρέπει να βάλετε εδώ ένα κομμάτι χαρτοτενία, είτε αν δεν είναι πολύ σημαντικό, βάζετε την ακτινογραφία στην άκρη και βάφετε. Θα βαφτεί λίγο και η ακτινογραφία βέβαια, αλλά δεν θα βαφτεί από κάτω. Έτσι ένα κομμάτι ακτινογραφία είναι πάντα χρήσιμο σε κοψίματα στους τοίχους, στα παράθυρα, στις πόρτες και οπουδήποτε χρειάζεται κόψιμο, όπως λέγεται στο βάψιμο. Μία τελευταία χρήση που έχει η ακτινογραφία είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μονωτικό φύλλο. Αν θέλετε να μονώσετε κάτι σε σχέση με το ρεύμα, δεν έχετε παρά να βάλετε στη μέση ένα φύλλο ακτινογραφίας. Είναι πλαστικό, είναι μονωτικό και δεν πρόκειται να περάσει το ρεύμα. Αυτά τα ολίγα προς το παρόν, αν και υπάρχουν και άλλες χρήσεις, αλλά είναι πιο εξειδικευμένες.